Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο αποτελεί ένα από τα ζητήματα που προβληματίζει εκπαιδευτικούς, γονείς και επιστήμονες του χώρου. Χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, πρέπει να διδάσκονται ή όχι, με τον τρόπο που τίθεται τα ερωτήματα, συχνά στις διάφορες απαντήσεις που δίνονται κυριαρχεί ο υποκειμενισμός ή η μονόβλεπτη εξέταση του ζητήματος. Εμείς, με βάση τη συνολική μας αντίληψη που πατάει πάνω στην πρότασή μας για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας, αλλά και στην ίδια την αντικειμενική εξέλιξη της κοινωνίας και της οικονομίας, επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πραγματική του βάση. Γιατί η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αφορά την αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς ως εργαλείο για την προετοιμασία του μαθήματος και την ίδια τη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο, ως μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο, ως εργαλείο για τους ίδιους τους μαθητές στη μελέτη, αλλά και στο αντικείμενο που διδάσκονται, ανάλογα βέβαια την ηλικία και την τάξη. Αφορά βέβαια και τη χρήση τους εκτός σχολείου. Ας ξεκινήσουμε από το εξής, ότι εκ των πραγμάτων η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο προόδου. Έκφραση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της ενσωμάτωσης της διανοητικής εργασίας σε νέα μέσα παραγωγής. Είμαστε στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, της ρομποτικής, των 5G. Δεν μπορεί αυτό το αντικειμενικό γεγονός να μην αφορά και την εκπαίδευση, να αποτελεί ξένο στοιχείο. Υπάρχει ανάγκη τα σχολεία να ενσωματώνουν ό,τι προοδευτικό δίνει η επιστήμη σήμερα. Αλλά μπαίνουν και ερωτήματα. Θα γίνεται με επιστημονικά και παιδαγωγικά ορθό τρόπο, με κατάλληλα εκπαιδευμένους και εκπαιδευόμενους? Θα αφορά όλα τα σχολεία και όλα τα παιδιά? Θα διδάσκεται με ενιαίο τρόπο παντού? Θα εξασφαλίζεται δωρεάν πρόσβαση και δωρεάν σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός? Και άλλα τέτοια ερωτήματα. Βέβαια, από τη μεριά τους, το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ μιλάνε με αφορμή και τα εργαστήρια δεξιοτήτων για εισαγωγή της ρομποτικής και των STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία ως κάτι σύγχρονο. Εστιάζουν στο μάθημα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας του ΚΟΕ πολύ πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι αυτό κάτι αρνητικό? Γενικά όχι. Όμως εδώ χρειάζεται να δούμε πώς το αστικό σχολείο εντάσσει τις νέες τεχνολογίες στην τάξη, με τι σκοπό και πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς το ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέσα του 2000, που άνοιξε πιο έντονα στη χώρα μας η συζήτηση για τις δεξιότητες στην εκπαίδευση, ότι οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική, τα STEM στη συνέχεια εντάσσονται στη λογική των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων και όχι της αξιοποίησής τους στη βάση της στέρης γνώσης των νόμων κίνησης της φύσης και της κοινωνίας των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων. Έτσι, εντάσσονται ακόμα και στον υπηρεγωγείο χωρίς κανέναν ενδιασμό, χωρίς να ληφθεί υπόψη κάποια επιστημονική μελέτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο ΣΕΒ έχει παρέμβει για το ζήτημα, φωτίζοντας τους στόχους των κυβερνητικών επιλογών στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα από τη σκοπιά της σχέσης οικονομίας με την παιδεία, ο οποίος η έκθεσή του το 2021 ανάμεσα σε άλλα τονίζει. Σύμφωνα με έρευνες, το 85% των θέσεων εργασίας του 2030 δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Η αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας στρέφει την ανθρώπινη εργασία σε πιο δημιουργικές και κομικές ασχολίες. Σε αυτή τη βάση απαιτούνται δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, φαντασίας, δημιουργικότητας, ομαδικότητας, οι οποίες μάλιστα πρέπει να ανανεώνονται συνέχεια. Και αυτό γιατί οι τεχνολογικές αλλαγές μειώνουν ακόμα περισσότερο το χρόνο ζωής των δεξιοτήτων, ο οποίος κυμαίνεται από 2,5 έως 5 χρόνια. Ενώ και κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ενός από τους νόμους Κεραμέως το Μάιο του 2020, ο Υπουργός Παιδείας σημείωνε: «Απομακρυνόμαστε από τη στήρα μετάδοση γνώσεων και σηματοδοτούμε τη στροφή σε ένα σύγχρονο σχολείο, σε ένα σχολείο που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό». Την ίδια στιγμή ο Φίλης από το ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε: «Είμαστε αναφανδόν υπέρ του να υπάρχουν ήπιες δεξιότητες στο σχολείο. Δεν είμαστε, το κάναμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Στην ίδια λογική, βέβαια, μιλούσε και η κυρία Διαμαντοπούλη Πασό, όταν άρχισε για τα καλά η συζήτηση στην Ελλάδα για τις δεξιότητες με τα τότε νέα σχολικά βιβλία με την εισαγωγή της πληροφορικής στο ολοήμερο σχολείο. Αυτά τα αναφέρουμε γιατί σε συνδυασμό με τη συνολική προώθηση από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και σε συντονισμό με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, του αυτόνομου κατηγοριοποιημένου σχολείου, του σχολείου που είναι φθηνό για το κράτος, ακριβό για τους γονείς και κερδοφόρο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, του σχολείου που αναζητά πόρους στην αγορά σε χορηγούς και ΜΚΟ, μπορούμε να αντιληφθούμε πιο ολόκληρα την ένταξη των ΤΚΕ στην εκπαίδευση.
Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε, για παράδειγμα, γιατί μόνο το 16% των δημοτικών σχολείων και τα μισά ΕΠΑΛ έχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών, ενώ εργαστήρια τεχνολογίας έχουν το 3,2% των δημοτικών, το 13% των ΕΠΑΛ, το 16% των γενικών λυκείων και τα μισά γυμνάσια. Γιατί τα σχολεία μας έχουν απαρχαιωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμα και στα ΕΠΑΛ που η ανάγκη είναι πιο άμεση και ζωτική. Ενώ η προμήθεια νέου εξοπλισμού αποτελεί γολγοθά για τα σχολεία, όταν οι σχολικές επιτροπές, για παράδειγμα, λένε ότι μπορούν να προμηθεύσουν το σχολείο με υπολογιστές μόνο για τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ το έτοιμο και η αναμονή από το Υπουργείο διαρκεί μήνες. Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που την ώρα που οι κυβερνήσεις μιλάνε για νέες τεχνολογίες, ρομποτική, διαδραστικούς πίνακες και άλλα, την ίδια ώρα δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο. Και έτσι οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να αναζητούν πόρους από χορηγούς, προγράμματα, τους συλλόγους γονέων και πάει λέγοντας. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που μάλλον την έχουμε ζήσει όλοι είναι η αναζήτηση παλιών υπολογιστών από τράπεζες, βιομηχανίες, ιδρύματα εφοπλιστών. Έτσι εφαρμόζεται στην πράξη κατηγοριοποίηση των σχολείων. Όπως είναι αστείο, για παράδειγμα, ότι ενώ στα χαρτιά έχει ενταχθεί η ρομποτική στα εργαστήρια δεξιοτήτων, δεν έχει σταλεί ο παραμικρός εξοπλισμός στα σχολεία, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό κατάλληλο για μια τέτοια δουλειά. Την ίδια ώρα, βέβαια, γύρονται και σοβαρά παιδαγωγικά ζητήματα. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ από τη μια υπάρχουν έρευνες, όπως αυτή της UNESCO του 2011, που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να απαγορεύεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν υπολογιστή στην εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 9 ετών, εξαιτίας των δυσμενών επιπτώσεων στον εγκέφαλο, και πάπολες έρευνες μιλάνε για ελάχιστη χρήση υπολογιστών, κινητών, τάμπλετ κλπ. Στα παιδιά του δημοτικού, ωστόσο στο ελληνικό σχολείο έχουν ενταχθεί υπολογιστές από τις πιο μικρές τάξεις, ακόμα από την εποχή που πρωτολειτουργήσε το ολοήμερο σχολείο και εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικά για αυτό το ζήτημα επισημαίνουμε το εξής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν προσωπικό εργαλείο του μαθητή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που μπαίνουν πιο αποφασιστικά τα θεμέλια βασικών νοητικών πράξεων, που υποκαθιστά βασικές νοητικές μελετικές λειτουργίες, ενέχουν κινδύνους. Είναι ζήτημα παιδαγωγικής γνώσης των νόμων της παιδικής ανάπτυξης και των αναγκών της. Δηλαδή, δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο αρνητικά αν ο μαθητής υποκαταστήσει την προσωπική προσπάθεια για να λύσει ένα πρόβλημα με χαρτί και μολύβι από έναν υπολογιστή. Αν υποκατασταθεί γενικά το βιβλίο. Αν υπάρχει συστηματική χρήση από τον μαθητή τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, χέρι, γραφείο, ανάπτυξη εγκεφάλου, αλλά και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για επίλυση αριθμητικών πράξεων. Για παράδειγμα, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, οι κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων μιλάνε για ζωγραφική και κειμενογράφους ή χρήση υπολογιστικών φύλων, όταν ο μαθητής δεν έχει κατακτήσει καλά-καλά τη χρήση του μολυβιού, τη ζωγραφική και τη γραφή με το χέρι, την κατάκτηση της γνώσης των υπολογισμών κλπ. Άλλο πράγμα, βέβαια, και το ξεχωρίζουμε, είναι η χρήση υπολογιστών ως οπτικών μέσων, βοηθητικών στους εκπαιδευτικούς, καθαρά ως εργαλείο του εκπαιδευτικού. Όμως εδώ συναντάμε το άλλο πρόβλημα που αναφέρουν παραπάνω, τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, την αδυναμία ακόμα και σύνδεσης με το διαδίκτυο, τα μη κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και εδώ όμως υπάρχουν όρια στη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα πρέπει να ξεπερνούνται, γιατί οι τεχνολογίες αυτές δεν εισάγονται μέσα στο σχολείο μόνο κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του συστήματος προώθηση θετικής συμπεριφοράς, όπου στο δεύτερο επίπεδο εκπαιδευτικός μπορεί να εγκαταστήσει ένα σύστημα ανάγνωσης χαρτών στην πόρτα της τάξης και οι μαθητές κυριολεκτικά χτυπάνε κάρτα κάθε πρωί, αλλά και στο σχόλασμα, σαν να πιάνουν βάρδια σε κάποια βιομηχανία. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μέσω κάποιας εφαρμογής παρέχει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας πόντους στους μαθητές με σκοπό να μαζέψουν πολλούς πόντους και να κερδίσουν κάποια επιβράβευση ή μπόνους. Και όλα αυτά φυσικά με σκοπό τη μείωση της ανεπιθύμητης ή προβληματικής συμπεριφοράς. Και βέβαια, από διαφορετική σκοπιά χρειάζεται να δούμε τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στο Λύκειο και ειδικά στο ΕΠΑΛ, καθώς εκεί μιλάμε για τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι υπολογιστές αποτελούν πλέον εργαλεία σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Εδώ όμως τι εντοπίζουμε. Σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, το μάθημα της πληροφορικής τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται επιφανειακά ως μια αστεία συσσόρευση κάποιων γνώσεων που πολλές φορές είναι και ασύνδετες μεταξύ τους. Υπάρχουν επικαλύψεις και δεν συνδέεται με άλλα αντικείμενα μαθήματα που ο ίδιος ο μαθητής διδάσκεται. Ο μαθητής στην ουσία δεν αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας της κάθε συσκευής που χρησιμοποιεί στην ψηφιακή τεχνολογία, νομίζοντας κάποιες φορές ότι αυτό που συντελείται μέσα σε ένα μηχάνημα είναι κάτι το μαγικό,
καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο γράφονται και λειτουργούν τα διάφορα προγράμματα που κατασκευάζονται για όλες τις σύγχρονες ψηφιακές συσκευές. Προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή μαθημάτων προγραμματισμού και εξοικείωση των μαθητών με τους αλγορίθμους, στην ουσία πέφτουν στο κενό, γιατί γίνονται χωρίς σχεδιασμό, μόνο για να γίνονται, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή για την πρακτική εφαρμογή τους και μένουν στην ουσία ως σχέδιο επιχάρτου, αφού και στα υποτυπώδια εργαστήρια που υπάρχουν τα τμήματα των 26, 28 και 30 ίσως μαθητών ανά τμήμα, στα αντίστοιχα μαθήματα δυνατούν να ασκηθούν σε 10 με 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ιδιαίτερα στα λύκεια, εκεί όπου οι μαθητές είτε έχουν κάποιον άλλο προσανατολισμό είτε κάποια άλλη ειδικότητα όπως τα ΕΠΑΛ, το αντίστοιχο μάθημα δεν έχει καμία ιδιαίτερη εκτίμηση από τους μαθητές και αντιμετωπίζεται πολύ επιφανειακά, χωρίς ιδιαίτερο όφελος για τους ίδιους. Η επικέντρωση γίνεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, στη μηχανιστική εκμάθηση κάποιων δεξιοτήτων σχετικά με το χειρισμό κάποιων πακέτων λογισμικού, κάποιων θεμελιακών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών και απλές ενέργειες σχετικά με το χειρισμό εφαρμογών και δεδομένων που είναι στο cloud. Δεξιότητες δηλαδή που απλά θα καταστήσουν τους σημερινούς μαθητές υποψιασμένους για την πληροφορική και τους αυριανούς πλέον εργαζόμενους ψηφιακά αναλφάβητους, διότι ό,τι έχουν μάθει θα έχει ήδη ξεπεραστεί. Με κατεύθυνση και από το ίδιο το κράτος, αν τελικά χρειαστούν οι γνώσεις της πληροφορικής, θα απευθυνθεί σε ένα ιδιωτικό κέντρο σπουδών για να τις αποκτήσει υποπληρωμή. Η πληροφορική όμως, σαν ένας νέος σχετικά και ανερχόμενος κλάδος, ήρθε και έμεινε και στη χώρα μας χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από το ότι ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή να παράγει υπεραξία την οποία ανακατεύονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του χώρου, διεθνείς αλλά και εγχώριοι. Τόσο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα προγράμματά τους, όσο και διάφορες συσκευές που ενσωματώνουν αναπτυγμένη ψηφιακή τεχνολογία και σήμερα υπάρχουν παντού, τελικά βλέπουμε να μην χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των όρων ζωής των εργαζομένων και του λαού, αλλά μόνο για να αποφέρουν και έργα σε κάποιους λίγους. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ενώ έχει τόσο αναπτυχθεί η αυτοματοποίηση, η ρομποτική, η συγκέντρωση και η δυνατότητα επεξεργασίας τεραστίων ποσοτήτων πληροφορίας, αυτό να μην γίνεται για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, αλλά για την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτούς τους κλάδους ή στη βιομηχανία. Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι ενώ είμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα περισσεύουν, η λογική του νέου αυτόνομου κατηγοριοποιημένου σχολείου βρίσκει έκφραση και στο ζήτημα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλισμό και εργαστήρια πέφτει στις πλάτες του ίδιου του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των γονιών. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο ενιαίο 12χρονο σχολείο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα του ως σχολείου θεωρίας και πράξης που διαπνέει όλο το πρόγραμμά του. Οι συνεχώς εξυγχρονισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν βασικό μέσο παραγωγής της εποχής μας, αυτό που κατά κύριο λόγο είναι κοινό σε όλους σχεδόν τους τομείς. Αυτή την έννοια αποτελούν βασικό τεχνολογικό μέσο με το οποίο εξοικειώνεται ο μαθητής στο πλαίσιο του σχολείου. Η ετοιμότητα προς όλους τους τομείς της κοινωνικής εργασίας που διαμορφώνει το σχολείο με τα σημερινά δεδομένα της παραγωγής και το σημερινό παραγόμενο πλούτο συνδέεται και με ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που αφορούν την εισαγωγή των συστημάτων πληροφορικής σε όλο το φάσμα της εργασιακής και παραγωγικής δραστηριότητας και της αξιοποίησής τους. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο προόδου, έκφραση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της ενσωμάτωσης της διανοητικής εργασίας στα νέα μέσα παραγωγής. Η μαζική εισαγωγή υπολογιστών εν μέρει αποτελεί απόκριση στα παραπάνω αντικειμενικά δεδομένα, αξιοποιείται όμως αντιπαιδαγωγικά και με κριτήριο τη μείωση του κόστους της μαζικής εκπαίδευσης, τυποποίηση της διδασκαλίας, εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, χωρίς να υπολογίζονται αρνητικές συνέπειες. Παράλληλα, επιβιώκονται και άμεση στόχη κερδοφορία μέσα από τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας καταναλωτών των προϊόντων της νέας τεχνολογίας και πελατών των εταιριών ηλεκτρονικών ειδών. Σταδιακά οι υπολογιστές εισάγονται στο σχολείο, αρχικά όχι ως αυτοτελεσμάθημα και αποκλειστικά ως διευθυντικά όργανα για θέματα που δεν μπορούν να προσεγγιστούν διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή ο υπολογιστής ή ο διαδραστικός πίνακας να αντικαθιστά το πείραμα στο εργαστήριο και τη ζωντανή παρακολούθηση της κίνησης της ύλης. Ως αυτοτελεσμάθημα εντάσσονται στο μεσαίο τμήμα του ενιαίου 12χρονου σχολείου, σημερινό γυμνάσιο, ως στοιχείο της πιο άμεσης επαφής του αυριανού εργαζόμενου ή φοιτητή με την παραγωγική διαδικασία, ως στοιχείο δηλαδή της πρακτικής προετοιμασίας του αυριανού εργαζόμενου. Το κύριο είναι ότι το σχολείο επιδιώκει να διαμορφώσει τη σωστή βάση για τη σχέση ανάμεσα στο παιδί και τις νέες τεχνολογίες, παρεμβαίνοντας καθοδηγητικά, ενημερωτικά και ελεγχόμενα. Φυσικά το σχολείο λαμβάνει υπόψη επίσης, μέσω του γενικότερου εκπαιδευτικού διαπαιδαγωγικού σχεδίου του, ότι υπάρχουν δεξιότητες που μαθαίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
και ότι πρέπει να κυριαρχεί η κατεύθυνση εκμάθησης βασικών ανθρώπινων ικανοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η φαντασία, η δημιουργικότητα, που μόνο μέσα από άμεσες μορφές διδασκαλίας και διακαταγώγησης μπορούν να καλλιεργηθούν.